Ναι κυρίες και κύριοι, ναι φίλες και φίλοι, καλά διαβάσατε στο τίτλο αυτού του βίντεο, ναι, μπορεί να υποστούμε gaslighting και σε σχόλια κάτω από ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, επειδή όπως σας έχω πει πολλές φορές ζούμε ανάμεσα τους, δυστυχώς ζούμε στην εποχή του ναρκισισμού, και άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας βρίσκονται παντού και εννοείται ότι θα βρίσκονται σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι προκειμένου να διδάξουν και προκειμένου να ενσπείρουν αμφιβολίες σε σχέση με την ψυχοεκπαίδευση που γίνεται και προκειμένου να κουνήσουν το δάχτυλο στη ψυχοεκπαιδεύτρια. Στο βίντεο σταμάτα να τα αναμασάς, αν ήταν ok δεν θα χωρίζατε, rumination. Διαβάζω ένα σχόλιο το οποίο έχει γράψει ε, ένας χρήστης στο κανάλι, ο οποίος έχει γράψει πέντε σχόλια για το οποία πήρε τρεις καρδιές. Για το σχόλιο που σας διαβάζω τώρα προφανώς δεν έχει πάρει καρδιές. Το πρώτο του σχόλιο που βλέπω εδώ πέρα, μου δείχνει μόνο το 3 από τα 5 σχόλια. Είναι κάτω από το βίντεο «Τα νεύρα των αρχισακίων», «Τα νεύρα των αρχισιστών», «Ο νευρικός χαρακτήρας είναι δικαιολογία για βία», όπου μου έγραψε «Συγκλονιστική». Το επόμενο σχόλιο που μου δείχνει εδώ πέρα, γιατί δεν μπορώ να βλέπω όλα τα σχόλια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν χιλιάδες σχόλια, κάτω από περίπου 5.000 βίντεο, στο βίντεο Κάνει αυτό και οι κρυφωναρκιστέ στη ζωή σου θα αποκαλυφθούν. Κάνει αυτό και οι κρυφωναρκίσει της ζωή σου θα αποκαλυφθούν. Έγραψε. Πάγιες τοξικές αντιδράσεις ναρκισιστών, Μάλλον, πάγιες αντιδράσεις ναρκιστών. Όταν σε βλέπουν να ξυπνά από το λίθαργο τη τοξικότητα που σελούν κάθε μέρα. Με πλήγωσε, με στεναχώρησε, δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν συνδέεσαι μαζί μου, με ακυρώνει. Αποδιοργανώνονται, κλαίνε, χτυπιούνται, φωνάζουν, θυμώνουν, προβάλλουν όλα τα χαρακτηριστικά του πάνω σου και την ίδια στιγμή βλέπει μια θεατρική ψυχρότητα στο βλέμμα του, βλέπει τη συναισθηματική του αναπηρία. Και εγώ τον διόρθωσα σε σχόλιο από κάτω και του έγραψα τη συναισθηματική του τεμπελιά, όχι αναπηρία. Γιατί ο όρο αναπηρία σημαίνει δεν έχω αυτή τη δυνατότητα δεν μπορώ να δείξω ενσυναίσθηση και γι' αυτό δεν δείχνω, ενώ ο όρος συναισθηματική τεμπελιά σημαίνει ότι τεμπελιάζω να κάνω τη δουλειά που απαιτείται για να δείξω ενσυναίσθηση. Λοιπόν, αυτό ο τύπο είναι άνδρα και μου φαίνεται περίεργο που είναι άνδρα, γιατί συνήθω τέτοια σχόλια α, με gaslighting βρίσκω από γυναίκε, αλλά να που υπάρχουν και άνδρε. Έγραψε το εξή σχόλιο κάτω από το βίντεο. Σταμάτα να αναμασάς». Καλημέρα, Θέκλα. Θέλω, να σου, θέλω, θα σου θέσω ένα ζήτημα ή κάποια ζητήματα με αφορμή το βίντεο. Σταμάτα να αναμασάς, rumination. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο υπάρχει ο σύνδεσμος για το αρχικό βίντεο. Καταρχήν η κοπέλα έπρεπε να φύγει από τη σχέση και μόνο που άπλωσε το τέρας χέρι πάνω της. Ανάπλωσε βέβαια, γιατί δεν θυμάσαι ή δεν είσαι σίγουρη όπως λες. Θα ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε. Επειδή τώρα τελευταία προσπαθώ να εξοικειωθώ με τους όρους της ψυχολογίας, σε κάποιο σημείο αποκαλεί τον άνθρωπο αυτόν να αρχιστεί, Από πού προκύπτει αυτό. Δηλαδή προκύπτει από πληροφορίες που σου έδωσε η κοπέλα και δεν τις ξέρουμε εμείς ως κοινό. Γιατί από αυτό το βίντεο εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο και προσπαθώ να καταλάβω. Gaslighting. Προσπαθεί να καταλάβει. Στην ουσία προσπαθεί να μου την πει, επειδή σε προηγούμενο σχόλιο του είπα είναι λανθασμένο ο όρο συναισθηματική αναπηρία και ο σωστό όρο είναι συναισθηματική τεμπελιά, επνευματική πνευματική τεμπελιά. Τώρα προσπαθεί να μου την πει. Gaslighting. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο για τον gaslighting. Gaslighting είναι το όπλο του ψυχολογικού πολέμου εκείνο, στο οποίο ο επιτιθέμενος, Προσπαθεί να βγάλει το θύμα του τρελό και να το κάνει να πιστέψει κιόλα ότι είναι τρελό. Για παράδειγμα, αν όντω τη χτύπησε, ή αν κάποιο άνθρωπο είναι βίαιο, αυτό τον κάνει de facto ναρκισιστή. Είναι δηλαδή επιστημονικό θέσφατο, πω πω ηρωνία και πω, πω πω όλα αυτά που περιγράφει στο σχόλιο του, κάτω από το βίντεο, κάνει αυτό και τα και στη ζωή σου θα αποκαλυφθούν, τα κάνει αυτό ο ίδιο. Αισθάνομαι συχνά ότι γίνεται καταχρηστικός όρος να αρχισιστείς στο κανάλι σου, α μάλιστα αυτός ο οποίος επειδή τώρα τελευταία προσπαθεί να εξοικειωθεί με όρους της ψυχολογίας, αισθάνεται συχνά ότι γίνεται καταχρηστικά αυτός ο όρος στο κανάλι μου. Αισθάνομαι συχνά ότι γίνεται καταχρηστικό όρο ναρκισιστής στο κανάλι σου, ότι του τσουβαλιάζουμε κάπω όλου και του βαφτίζουμε ναρκισιστές. Το λέω γιατί από τότε που σε παρακολουθώ, αισθάνομαι ότι όλοι γύρω μου είναι ναρκισιστέ και ενδεχομένω να συμβαίνει και σε άλλου αυτό. Εκτό κι αν είναι βέβαια, τι να πω. Πάντω, θεωρώ λίγο επικίνδυνο για εμά που δεν είμαστε ψυχολόγοι να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα για του γύρω μα και θα ήθελα πολύ να το μοιραστώ αυτό με όλου του φίλου του καναλιού. Παίρνει το βήμα ο άνθρωπο, το γράφει σε σχόλιο, θέλω να το μοιραστεί με όλου του φίλου του καναλιού. Το κάνω και εγώ βίντεο για να του δώσω περαιτέρω βήμα να το κάνει. Θεωρώ πως είναι εύκολο να παρασυρθούμε και να αρχίσουμε να βλέπουμε καχύποπτα τους γύρω μας ως ναρκισιστές και επιδοθούμε σε ένα κυνήγι μαγισσών. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι εύκολο να παρασυρθούμε, δηλαδή να παρασυρθείτε, ο κάποιος παρασύρεται από το κακό, δεν παρασύρεται από το καλό, ε. Είναι εύκολο να παρασυρθούμε από αυτή την κακή πράξη που κάνει αυτή η ψυχολόγος που τσουβαλιάζει τον κόσμο και τους βγάζει όλους ναρκισιστές και να επιδοθούμε σε ένα κυνήγι μαγισσών. Επίσης η κοπέλα περιέγραψε ένα περιστατικό. Ξαναλέω αν εμπειρή είχε βία είναι εκ των προτέρων κατά και πρέπει να το χωρίσει αυτό στιγμή. Αν δεν υπάρχει βία σε όλο αυτό και υπάρχει απλά ένας θυμός και ένα ξέσπασμα νεύρων από έναν άνθρωπο σε μια σχέση τελίτσες τελίτσες το σταυρώνουμε, δεν σταυρώσαμε κανένα αγάπη μου. Αγαπητέ κύριε, στο βίντεο αυτό απάντησα στην κοπέλα να σταματήσει να αναμασά το μυαλό τη τι συνέβη και στη σχέση τη, η οποία σχέση τη τελείωσε. Τέλειωσε. Πάει. Φινίτο ότι χώρισε ο άλλο. Το λέω αυτό γιατί η ανάλυση όλη γίνεται με βάση ένα περιστατικό και όχι μια γενικότερη συμπεριφορά. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Αυτό καταλαβαίνει εσύ που έχει παρακολουθήσει αυτό το βίντεο. Στο οποίο βίντεο είπα πολύ συγκεκριμένο ότι αυτή η κοπέλα έχει πολύ καιρό που γράφει σχόλια και επειδή έχει μια χαρακτηριστική εικονούλα στο προφίλ τη και επειδή γράφει με χαρακτηριστικό τρόπο αναγνωρίζω τα σχόλιά τη και εδώ και καιρό διαβάζω αυτά που γράφει και αν. Ε, με πιο καλές προθέσεις παρακολουθούσες το βίντεο θα άκουσε ότι έχω ακούσει κι άλλα που έχει γράψει. Έχω υπόψη μου κι άλλα σχόλια κάνοντα αυτό το βίντεο, αλλά τι να ξέρω εγώ. Τι να ξέρω εγώ. Ευτυχώ σου δίνω το βήμα τώρα για να κάνει μάθημα σε όλου του υπόλοιπου στο κανάλι. Μην τυχόν και παρασυρθούν και επιδοθούν σε ένα κυνήγι μαγισσών. Και μην τυχόν και αντιληφθούν ότι υπάρχουν αρκιστέ γύρω του. Ιώ, μη το φεύ. Συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί και ήδη να δρουν ναρκισιστικά. Δεν σε λέω ναρκισιστή σε καμία περίπτωση. Σε λέω ότι αυτό το σχόλιο σου εμπεριέχει gaslighting και νέγκινγκ. Γιατί προσπαθεί να πει κάτι άλλο το οποίο το καλύπτεις κάτω από μια ευγένεια και να εάν και μην. Αλλά προδίδεσαι. Και να σου διαβάσω μετά όλε τι φράσει με τι οποίε προδίδεσαι. Επίση, πολλέ φορέ νιώθω ότι δεν έχουμε όλη την εικόνα. Ακούμε μια περιγραφή ανθρώπων που παρουσιάζουν τη δική τους οπτική μέσα σε μια σχέση και δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη δική τους συμπεριφορά. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι Βλέπουμε μόνο μία οπτική και γι' αυτό και γίνονται ανώνυμα τα βίντεο. Γι' αυτό και σχολιάζω το δικό σου σχόλιο ανωνύμως, χωρίς να λέω ποιο είναι. Και θα σε βάλω και σε απόκρυψη μετά για να μην μπορούν να δουν το όνομα που δηλώνει στο YouTube. Γι' αυτό το κάνω ανώνυμα, γιατί ακριβώς πάντοτε υπάρχει πιθανότητα και η περίπτωση κάποιο. Να μην είναι αντικειμενικό ή να είναι εξαιρετικά υποκειμενικό στη μεταφορά των γεγονότων. Αν και πάρα πολλέ φορέ έχει τύχει στο παρελθόν να έρθει κάποιο είτε μέσω email είτε μέσω σχολείου. Είτε μέσω διαζώση συνάντηση τότε που είχα το γραφείο και να έρθει να μου κατηγορήσει κάποιον άλλον ω ναρκισιστή, και να είναι ξεκάθαρο σε μένα λόγω της ιδιότητα μου ως ψυχολόγο, λόγω τη κλινική μου πείρα, λόγω τη θεωρητική μου κατάρτιση και λόγω της συνεχόμενης προσπάθεια μου να είμαι up to date με τι εξελίξει τη μου, να αντιληφθώ ότι κάποιο δεν είναι αυτό που λέει. Δηλαδή η κοπέλα γράφει με μια ταπεινότητα ότι σκεφτόταν τα δικά της λάθη στις δικές της συμπεριφορές και αντί να το εθαρρύνουμε αυτό το χαρακτηριστικό, στοχοποιούμε τους άλλους και τις δίνουμε 100% δίκιο. Εάν για σένα είναι στόχος ένα πρόσωπο που το έχει χωρίσει ο σύντροφος της ή οποιοδήποτε άλλος, που το έχει εγκαταλείψει και το οποίο κάθεται και αναμασά τα γεγονότα και προσπαθεί να δει πού έφταιγε και τη χώρισε. Αν για σένα αυτό το να πούμε σε χώρισε, τελείωσε, είναι αντίθεση στην ταπεινότητα, τι να πω. Όπω σου γράψα και στο σχόλιο από κάτω, μην προβληματίζεσαι καθόλου, άνοιξε δικό σου κανάλι και άρχισε να διδάσκει αφού τα γνωρίζει. Είναι τόσο απλό. Γιατί οι σχέσει είναι περίπλοκε και αυτή η οπτική καλού-κακού θύματο. δεν ξέρω πόσο επικοδομητική είναι για την ψυχοεκπαίδευσή μα. Δεν έχω σκοπό να αμφισβητήσω τις γνώσει σου. Είμαι φαν. Απλά αυτό το βίντεο με προβλημάτισε. Και εγώ προβληματίστηκα πολύ από αυτό το σχόλιο. Και αυτό το σχόλιο το θεωρώ ότι είναι ένα σχόλιο στην καλύτερη περίπτωση nagging, στη χειρότερη περίπτωση gaslight. Το σχόλιο σου μέσα εμπεριέχει τοξικότητα και θα διαβάσω τώρα τις τοξικές φράσεις, οι οποίες δεν ταιριάζουν με τον απλό προβληματισμό και είμαι φαν, απλώς αυτό το, το βίντεο με προβληματίζει και εγώ δεν θέλω φαν, θέλω ανθρώπους με διάθεση να ψυχοεκπαιδευτούν στο κανάλι και αν ψάξεις κάτω από αυτό το βίντεο στο οποίο υπάρχει το σχόλιο, στο οποίο τώρα διάβασα και σχολίασα, διάβασα το σχόλιο σου και το σχολίασα, θα δεις και απαντήσεις της ίδιας της κοπέλας, η οποία έρχεται και δίνει περαιτέρω πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτά που λέχθηκα στο βίντεο, αλλά δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Σημασία σε ένα βίντεο είναι να δοθεί μία απάντηση, η οποία να ανοίγει την ψυχοεκπαιδευτική σκέψη και να δίνει ενθάρρυνση και ερεθίσματα στους ανθρώπους που ψυχοεκπαιδεύονται, ώστε να δουν τα πράγματα από διάφορες πλευρές. Ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι δεν καθιστά επίσημη διάγνωση, ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία. Οι εφράσεις σου και οι εκφράσεις σου που είναι τοξικές. Από πού προκύπτει αυτό, Δηλαδή προκύπτει από πληροφορίε που σου έδωσε η κοπέλα και δεν τι ξέρουμε εμεί ω κοινό. Γιατί από αυτό το βίντεο εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο και προσπαθώ να καταλάβω. Όχι, δεν προσπαθεί να καταλάβει, Μου τη λε ότι τον βγάζω να αρκισιστεί χωρί να υπάρχουν πληροφορίε. Για παράδειγμα, αν όντω τη χτύπησε, αν κάποιο άνθρωπο είναι ευίαιο, αυτό τον κάνει de facto να Απάντησε το μόνο σου αυτό, γιατί έχει καλέ προθέσει. Είναι δηλαδή επιστημονικό θέσφατο. Τι όρο είναι αυτός επιστημονικό θέσφατο. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει όρο επιστημονικό θέσφατο. Είναι θέσφατο ή το είπε ο Θεό, είναι επιστημονικό συμπέρασμα. Επιστημονικό αποτέλεσμα. Άκου, επιστημονικό θέσφατο. Θέσφατο σημαίνει Θεό και φημί. Επιστημονικό συμπέρασμα, επιστημονικό πόρισμα σημαίνει κάτι το οποίο έχει βρεθεί μέσα από επιστημονικέ διαδικασίε. Δεν υπάρχει όρο επιστημονικό θέσφατο. Αισθάνομαι συχνά ότι γίνεται καταχρηστικό όρο να αρκίσει στο κανάλι σου. Αισθάνομαι συχνά, όχι σκέφτομαι, αισθάνομαι ότι γίνεται καταχρηστικό όρο. Του τσουβαλιάζουμε όλου και του βαφτίζουμε να αρκίσει Αυτέ δεν είναι απλέ σκέψει, αυτέ είναι κατηγορίε οι οποίε. Όπως ακριβώς γίνεται στο νέγκινγκ βαφτίζονται κάτι άλλο από αυτό που είναι. Θεωρώ λίγο επικίνδυνο για μας που δεν είμαστε ψυχολόγοι... να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα για τους γύρω μας. Ποιος σου είπε να βγάλεις εσύ αυθαίρετα συμπεράσματα για τους γύρω σου. Ποιος σου είπε. Μια ψυχολόγο ρωτάνε και η ψυχολόγος βγάζει κάποια συμπεράσματα... θεωρητικά, υποθετικά και χωρίς να λέει ονόματα πάλι. Το θα ήθελε πολύ να το μοιραστεί αυτό με όλου του φίλου του καναλιού. Επίση δείχνει τη δική σου προθυμία να διδάξεις Τέλο πάντων, βαριέμαι το διαβάσω Όταν κάποιο έρχεται και με ευγενικό τρόπο και ξεκαθαρίζοντα ότι είναι φαν μα, αυτό λέει φαν του κόσμου, φαν του καναλιού, και λέγοντα ότι έχω κάποιε σκέψει έχω κάποιε ανησυχίε που θα ήθελα να τι μοιραστώ μαζί σου και στη διατύπωση αυτών των σκέψεων και των ανησυχιών. Χρησιμοποιεί τέτοιου όρου απόλυτου και τέτοιου όρου που σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό του έχει ξεκαθαρίσει ότι εσένα σε θεωρεί επικίνδυνο. Αυτό ο τύπο, για παράδειγμα. Είμαι στο μυαλό του έχει ξεκαθαρίσει ότι εμένα με θεωρεί επικίνδυνη, με θεωρεί ότι κάνω, βγάζω αυθαίρετα συμπεράσματα. Θεωρεί ότι τον έχω βλάψει και από τον καιρό που με παρακολουθεί επιδίδεται ο ίδιο σε ένα κυνήγι μαγισσών και βλέπει παντού γύρω του ναρκιστέ και θέλει να με ψέξει με αυτό το σχόλιο. Το παρουσιάζει όμω ω ένα απλό σχόλιο που γράφει κάποιο ο οποίο είναι φαν του καναλιού. Προσπαθεί να εξοικειωθεί με του όρου τη ψυχολογία, αλλά παρόλο που προσπαθεί να εξοικειωθεί με του όρου τη ψυχολογία, έχει βγάλει ήδη τα Συμπεράσματα του, τα επιστημονικά, τα θέσφατα δεν ξέρω αν θεωρεί τον εαυτό του επιστήμονα Θεό, το το εθεώ. δεν γίνεται να είσαι και Θεός και επιστήμονα, ένα από τα δύο, και θεϊκός και επιστημονικό. Τέλο πάντων, όπω και να έχει. Όταν ένα άνθρωπο εκφράζει τι ανησυχίε του και τι εκφράζει με έναν ουσιαστικά ταπεινό τρόπο, δεν σε αναστατώνει. Εμένα το σχόλιο αυτό με αναστάτωσε. Με αναστάτωσε, απάντησα στέλνοντα το link για το πέμπτο επεισόδιο του ναρκισμού στο podcast και το link για τις προβολές που κάνουν αρχισίστες πάνω μας. Του έγραψα μη ζωρίζε σε μην ανησυχείς, άνοιξε δικό σου κανάλι να διδάσκεις. Τον έβαλα σε απόκρυψη όχι για να τον αποτρέψω από το να παρακολουθεί τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Όταν ένα προφίλ μπαίνει σε απόκρυψη εξακολουθεί να μπορεί να σχολιάζει και να τα διαβάζει μόνο του. Να παρακολουθεί τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και να ψυχοεκπαιδεύεται εάν το θελήσει και μπορεί πάντα να πάει σε ένα ψυχολόγο από κοντά, να κάνει ψυχοθεραπεία, να πάει ίσω και σε κάποιον ψυχολόγο που είναι εξειδικευμένο σε τεστ προσωπικότητα, να του γίνει ένα τεστ προσωπικότητα όπω το MMPI. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που φιλοξενούμε κάθε τρίτη εδώ στο κανάλι είναι ήδη και εκπαιδευμένη και αδιούχα για να κάνει αυτό το τεστ και με ένα απλό τεστ προσωπικότητας μπορεί να διαφανεί αν υπάρχει ναρκισισμό στην προσωπικότητα ενό ανθρώπου ή όχι. Υπάρχουν επιστημονικοί τρόποι για να μετρηθεί ο ναρκισισμό. Εάν αυτό ο άνθρωπο έχει έγνοια για τον εαυτό του, μπορεί να το πράξει. Εγώ που είχα έγνοια για τον εαυτό μου, το έπραξα και δεν έχει βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Όμω η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί ναρκισιστέ γύρω μα. Η αλήθεια είναι αυτό που έλεγε ο Στάθη. Ζούμε ανάμεσά του. Δεν είναι κυνήγι γησών το να αναγνωρίζουμε την τοξικότητα και να προστατευόμαστε από αυτήν, ίσα ίσα είναι ορίμανση, είναι σκληρή ε, και πικρή αντιμετώπιση της πραγματικότητας και είναι κάτι το οποίο αν δεν το πράξουμε δεν θα μπορέσουμε να προστατευτούμε και είτε θα καταρακωθούμε από τους ναρκισιστές που μας περιβάλλουν, είτε αν είμαστε ναρκισιστές ήδη θα ανθίσουμε. Οπότε ναι, οι ναρκισιστές σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να γίνεται ενημέρωση για τον ναρκισισμό, ευαισθητοποίηση για τον ναρκισισμό. Οι ναρκισιστές με τίποτα δεν θέλουν οι άλλοι να τους καταλαβαίνουν. Με αυτό δεν υπονοώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ναρκισιστής, με αυτό υπονοώ ότι το σχόλιο του δεν ήταν αυτό που δήλωνε πως ήταν. Ένα σχόλιο καλοπροαίρετο. Ήταν ένα σχόλιο το οποίο ξαναλέω στην καλύτερη περίπτωση necking, στη χειρότερη περίπτωση gaslighting. Mm, θα χαρώ στα σχολεία να διαβάσω τη δική σας άποψη επ' αυτού ε, για να είμαι έτσι ε, δίκαιη ξαναλέω βάζω σε απόκρυψη τον άνθρωπο αυτό οπότε δεν θα μπορείτε να μάθετε ποιος είναι και προστατεύω την ταυτότητά του γιατί δεν με ενδιαφέρει να κάνω διάγνωση σε κανένα με ενδιαφέρει να χρησιμοποιώ οτιδήποτε έρχεται στα χέρια μου ως ένα ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο για να ψυχοεκπαιδευτούμε όχι για να διακονώσουμε από το διαδίκτυο τον οποιονδήποτε δεν γίνεται.